Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι μια ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Αποτελείται από 78 οργανώσεις αυτή τη στιγμή, μέσα στις οποίες είναι όλες οι πολιτικές νεολαίες, οι 6 μεγαλύτερες βασικά, πλην του ΠΟΕ, το οποίο δεν μπήκε νεολαίας της ΚΝΕ, δηλαδή από την ίδρυσή του για ιδεολογικούς λόγους. Επίσης συμμετέχουν άλλες 60 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι νέοι γιατροί, οι νέοι δικηγόροι, οι πρόσκοποι, οι οδηγοί και ούτω καθεξής. 67 τέτοιες οργανώσεις, οι οποίες συναποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας μέσα από τις οργανώσεις εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή περίπου 300.000 οργανωμένους Έλληνες, νέους και νέες. Είναι ο επίσημος φορέας εκπροσώπησης της ελληνικής νεολαίας τόσο σε εσωτερικό επίπεδο, στις διάφορες επιτροπές της Βουλής, όσο και στον ΟΗΕ, στην UNESCO και στους διάφορες πυλώνες του European Youth Forum, στο οποίο είναι και βασικό μέλος. Με τα υπόλοιπα 27 Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Επομένως, εμείς εδώ μέσα από το θεσμικό μας ρόλο είμαστε κοντά στην περιφέρεια στις δράσεις που έχουμε βγάλει για το 17 και για το 18 για να υποστηρίξουμε τους νέους, των οποίων η φωνή δεν μπορεί να ακουστεί. Για να γίνουμε το ηχείο, για να δυναμώσει αυτή η φωνή της περιφέρειας. Παλαιότερα, έχω εδώ και κάποιους φίλους που τυχαίνει να είναι από εδώ, βρεθήκαμε στη Ρόδο, βρεθήκαμε στο Καστελόριζο, φτάσαμε στη Χάλκη. Θα συνεχίσουμε να πάμε όπου υπάρχουν νέοι, είτε είναι ένας είτε είναι χιλιάδες. Αρκεί να ακούσουμε αυτό που τους απασχολεί και δεν έχει φτάσει σε κεντρικό επίπεδο. Επομένως, ο ρόλος μας εμάς εδώ είναι να δυναμώσουμε την φωνή κάθε νέου, κάθε νέας, σε όλη την Ελλάδα. Και επειδή ποτέ δεν μας αρέσουν οι αποέδρες ομιλίας και ποτέ δεν μας άρεσαν οι μονόλογοι, είμαστε εδώ για να ακούσουμε σήμερα τη δική σας φωνή. Να γίνει ένας διάλογος, να ακούσουμε ιδέες, να συζητήσουμε θεματικές που σας ενδιαφέρουν και να πάρουμε αυτές τις ιδέες που βγαίνουν από εσάς, για εσάς και να τις κάνουμε πολιτικές νεολαίας μέσα από το θεσμικό μας ρόλο. Βλέπετε ότι έχουμε μια καλή σχέση με το Γενικό. Από εδώ ο ρόλος μας είναι να πάρουμε τις απόψεις σας, να πάμε την Δευτέρα στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς και σε όποιον άλλον θεσμικό, κυβερνητικό ή μη εταίρο να ενεχειρίσουμε αυτές τις απόψεις και να γίνουν άμεσα κυβερνητικές πολιτικές, νομοσχέδια για να εφαρμοστούν για το καλό της νεολαίας της χώρας σε μια δύσκολη συγκυρία όπως αυτή που ζουν οι νέοι μας. Θα έχουμε χρόνο μετά παρακάτω να πούμε και στατιστικά στοιχεία, αν θέλετε, και πραγματικότητες γύρω από τους νέους και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Αλλά θα ήθελα αυτό να το κάνουμε με περισσότερη συζήτηση και συμμετοχή από εσάς, ούτως ώστε να είναι πιο διαδραστικό και πιο ουσιαστικό.